από το Δαγνάξο, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος μεταξύ του ΠΑΣ Νάξου, ως τυπικά γηπεδούχου, και του Αστέρα Τραγέας. Διατητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Νοκοσμίδης, με πρώτο βοηθό τον κύριο Φανάκεν και δεύτερο τον κύριο Χατζόπουλο. Έχουμε έναρξη στο παιχνίδι. Μοσχονάς είναι αυτός με το δυνατό πόδι που διαθέτει, που θα αναλάβει να στείλει την μπάλα προς την αιστεία του Πόλια. Το καταφέρνει, περνάει από όλους η μπάλα, επικίνδυνα Λέκας, απέναντι την μπάλα, λίγο out. Η μεγαλύτερη στιγμή στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, ανήκει στο μικρό, το Λέκα, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Πόλια. Ευθυνδιάστηκε, θα λέγαμε, γιατί η μπάλα βρέθηκε ξαφνικά μπροστά του, ωστόσο δεν κόμπιασε, έβαλε το πόδι του, ελάχιστα out. Η πρώτη καλή λοιπόν στιγμή στο παιχνίδι ανήκει στον ΠΑΣ Νάξου. Θα μεταφέρουμε στις οθόνες στις καλύτερες στιγμές μετά την λήξη του αγώνα. Ο Παντελέος τώρα επικίνδυνα στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος, παίζεται λέει ο κύριος Νέο Κοσμίδης, ο κύριος Φανάκεν δεν παίρνει θέση στη φάση. Τον κοιτάζει ο διαιτητής να δει μήπως έχει άποψη. Δεν έχει άποψη ο κύριος Φανάκεν, λοιπόν παίζεται. Μοσχονάς λοιπόν τώρα ξανά, Μοσχονάς να δούμε, θα περνάει μπάλα, καλό χτυπημένο, ελάχιστα πάνω ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πόλια η μπάλα. Έναρξη στο δεύτερο μέρος. Εδώ στο Δακ Νάξου λοιπόν επιστρέφουμε. Ο ΠΑΣ Νάξου και ο Αστέρας Τραγιάς για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο 0-0. Δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα, Χαρετίδης δεν την έχει βρει, έχει περάσει out. Επικίνδυνη η στιγμή αυτή, αυτό το γύρισμα του Βασίλη του Δεδρινού. Ράς Γκούφος προς τα πίσω, Λέκα στην περιοχή, ωραίο σούτε Πόλια, εστικτοδός. Κεφαλιά από πίσω από τον Γκούφα. Μαργαρίτης, Μοσχονάς, έχει καλό σούτο, σουτάρι και έχουμε δοκάρι στο παιχνίδι. Στο 60 λεπτό λοιπόν ο Μοσχονάς είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι. Τα ημερος κάθε την παλιά, ανευλαβής με τον Πιδαρά. Ωραία να βλαβεί στο Δεδρινό, αλλάζει πόδι και λίγο out. Πολύ καλή στιγμή για τον Αστέρα. Αυτή με τον Βασίλη το Δεδρινό στο 75 λεπτό. Γκούφας στα πλάγια με τον Λέκα εκεί. Γκούφας θα επιχειρήσει κάτι σαν απευθείας, με υπερένταση ο Πόλια. Πολύ καλή στιγμή και αυτή. Τα ημέρος γεμίζει προς την περιοχή και έχουμε πέναλτι. Στην προσπάθεια του να διώξει ο παίκτης του ΠΑΣ Νάξου, να δούμε ποιος παίκτης ήτανε. Νομίζω ο Λαγογιάννης έδειξε άμεσα την άσπρη βούλα. Να λοιπόν που ο Αστέρας προς το τέλος παιχνιδιού έχει την ευκαιρία να προηγηθεί, αλλά ο Χαρακτήτης λέει όχι. Ο Χαρακτήτης λέει όχι σε αυτό το πέναλτι του 7 ημέρου. Το παιχνίδι στο τελευταίο λοιπόν λεπτό αλλάζει εντελώς εικόνα. Στο 90 αυτή η φάση. Στο 90 λοιπόν ο Χαρακτήτης αποσοβεί σίγουρο κινδυνό από την αιστεία του. Παραμένει το 0, τώρα ο Αστέρας έχει
κίνδυνα τώρα ο Αστέρας και χάνει μοναδική ευκαιρία και πάλι ο Επταήμερος απέναντι στο Χαριτίδη από πλάγια θέση. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής και τώρα έχουμε το τελευταίο στήριγμα στο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0, θα πάρουν από ένα βαθμό σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι σε γενικές γραμμές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε αρκετές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να πάρει τη νίκη, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Υπήρξε ένα πέναλτι το οποίο ζήτησε στο 36 ο Πας Νάξου σε πτώση του Παντελέου στην περιοχή. Υπάρχει και το πέναλτι στο 90, το οποίο απόκρισε ο Καρυτίδης. Δύο χαρακτηριστικές στιγμές του σημερινού παιχνιδιού εδώ από το δημοτικό γήπεδο της Νάξου. Το sportkiklades.gr σε ακόμα μια μετάδοση, ένας αγώνας που θα μεταδοθεί και από τη Βολκάνο τηλεόραση. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο σε γήπεδα των Κυκλάδων. Να έχετε ένα καλό βράδυ.